pod.gr. Σχολείο Μηχανικών ή Μηχανική στην πράξη. Κάποτε, πριν από όχι πολλά χρόνια, ένα πτυχίο πανεπιστημίου ήταν απαραίτητο και για τη μόρφωσή σου και για την επαγγελματική σου εξέλιξη. Σύντομα, αυτό δεν έφτανε. Χρειαζόταν και ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό και πολλές ξένες γλώσσες. Με γεωμετρική πρόοδο, τα πτυχία αυξάνονταν στα βιογραφικά, αλλά δεν αποτελούσαν εισιτήριο για μια επαγγελματική πορεία. Σε αυτά προστέθηκε και η ζήτηση εμπειρίας ή προϋπηρεσίας σε ανθρώπους που μόλις έβγαιναν στην αγορά εργασίας. Και οι εταιρείες, από την άλλη, έβλεπαν μια σημαντική απόκληση ανάμεσα σε όσα οι νέοι μαθαίνουν στις πανεπιστημιακές σχολές και αυτά που μπορούν να κάνουν πράξη. Η οικονομική κρίση μεγένθυνε το πρόβλημα και προκάλεσε το φαινόμενο του brain drain. Το διαρροή εγκεφάλων, σαν μετάφραση στα ελληνικά, δεν είναι και πολύ εύστοχο. Φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου, θα το ονομάσουν στην οικονομική ορολογία, όμως πέρα από οικονομικό εξελίχθηκε και σε ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, αφού τα καλύτερα και πιο έξυπνα μυαλά, άνθρωποι με υψηλή μόρφωση, εξειδίκευση και ευφυΐα, εγκατέλειψαν την Ελλάδα και μετανάστευσαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειές αντάξιες με τα προσόντα τους. Αυτό το κενό μεταξύ των πολλών μεν πτυχίων και της λογικής έλλειψης εμπειρίας ήρθε να καλύψει με αμοιβόμενη απασχόληση ταυτόχρονα με πρακτική εκπαίδευση ή μυτιλινέως με το πρόγραμμα Μηχανική στην πράξη που ξεκίνησε το 2014. 7 χρόνια μετά, η επιτυχία του όλου εγχειρήματος συνεχίζεται με πολλούς από τους συμμετέχοντες να βρίσκουν εργασία όχι μόνο στη Μυτιλινέως, προσθέτοντας ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους. Μηχανική στην πράξη ή και σχολείο μηχανικών είναι ένα πρόγραμμα που η εταιρεία Μυτιλινέως έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και θα μιλήσουμε γι' αυτό και τα αποτελέσματά του με τον Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το τομέα μεταλλουργίας της Μυτιλινέως, με τον κύριο Γιάννη Παπασπύρο. Πώς ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα και γιατί η μηχανική στην πράξη? Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια ιδέα που είχαμε το 2013, σας πάω αρκετά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Δεν θα το κάνω διηγηματικό, να πω ότι ήταν ένα φθινοπορεινό πρωινό που έβρεχε. Ήμασταν όμως σε μια διαδικασία που αναζητούσαμε νέους μηχανικούς για την παραγωγή. Στις συνεντεύξεις λοιπόν ακούγαμε συνέχεια από τα νέα παιδιά ότι παντού μας ζητούν προϋπηρεσία, κανένας δεν μας δίνει ευκαιρία κτλ. Αυτό ακριβώς λοιπόν μας κέρδισε το ενδιαφέρον και σε συνδυασμό και με το brain drain της εποχής εκείνης μας έκανε να χτίσουμε το πρόγραμμα για να κρατήσουμε τους νέους επιστήμονες, τα νέα μυαλά, τους νέους μηχανικούς μας στο χώρο μας, στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να τους αναπτύξουμε. Από το αλουμίνιο της Ελλάδος τότε, το 2014 κάναμε το πρώτο πρόγραμμα μηχανικών στην πράξη. Έγιναν 3 προγράμματα στο αλουμίνιο. Και το τέταρτο, το τελευταίο μας, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ενιαίο σε όλα τα business units της Μυτιλινέως και στην ενέργεια και στις κεντρικές υπηρεσίες και στις κατασκευές, όπου πράγματι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ πετυχημένο γιατί απορροφήθηκαν εντός της εταιρείας, φανταστείτε στο τελευταίο πρόγραμμα, από τους 28 συμμετέχοντες, οι 23 έμειναν στη Μυτιλινέως, δηλαδή περίπου το 80% των συμμετεχόντων. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα που κρατάει ένα χρόνο περίπου, το μηχανική στην πράξη, είναι και αμοιβόμενο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και δεν μιλάμε για μια απλή αμοιβή πρακτικής άσκησης, αλλά εκτός της αμοιβής έχουμε κάποια πλεονεκτήματα, κάποια benefit για τους μηχανικούς, όπως το γεγονός ότι βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ότι παίρνουν το know-how και την εμπειρία μιας μεγάλης βιομηχανίας και εν τέλει παίρνουν μια θέση στελέχους είτε στη Μυτιλινέως, είτε εκτός. Να σας πω ότι το πρόγραμμα, όσοι δεν μένουν μαζί μας, μπορούν και βρίσκουν εργασία άμεσα σε άλλες εταιρείες. Είναι ένα καλό point, ας πούμε, στο βιογραφικό τους, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχουν αποκτήσει εμπειρία από μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Έχουν αποκτήσει εμπειρία και σε technical skills και σε soft skills και μέσα από τα project τους και την καθημερινή τους τριβή. Θα έλεγα ότι είναι το ιδανικό πέρασμα, αν θέλετε, από τη θεωρία στην πράξη για ένα μηχανικό. Δηλαδή, όσα πράγματα και μαθήματα κάναμε στο Πολυτεχνείο, γιατί εγώ χημικός μηχανικός είμαι, να τα δεις στην πράξη, στη βιομηχανία, στην καθημερινότητα.
Διαβάζω εδώ από την ανάλυση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη ότι η συνολική επένδυση παρήγαγε κοινωνική αξία με δίκτυα απόδοσης ίσο με 4,24:1. Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα, παρήχθησαν 4,24 ευρώ κοινωνικής αξίας. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι σημαίνει αυτό? Πράγματι, εκτός από όλα αυτά τα benefits που σας είπα, μετρήσαμε το social return on investment, δηλαδή η επένδυση αυτή για μας, για την επένδυση το να κάνουμε το πρόγραμμα και τις εκπαιδεύσεις σε αυτούς τους μηχανικούς, τι επιστρέφει στην κοινωνία. Το social return on investment λοιπόν λαμβάνει υπόψη την δυναμική των ωφελούμενων, την ψυχοσύνθεσή τους, την απασχόλησή τους και παραμέτρους κοινωνικής ευαισθησίας. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη λοιπόν, είδαμε ότι έχοντας δώσει 1 ευρώ για αυτό το πρόγραμμα, 4,24 ευρώ έχουν γυρίσει στην κοινωνία. Και αυτό μας κάνει πραγματικά υπερήφανοι. Να σας ρωτήσω, μετά την επιτυχία και όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται το πρόγραμμα και επαναλαμβάνεται, έχετε πια δημιουργήσει ή Μυτιληναίωση συγκεκριμένα ένα σχολείο μηχανικών. Αυτό πάτε να το θεσμοθετήσετε να γίνεται συνέχεια? Ακριβώς. Σκοπός μας είναι να γίνεται συνέχεια. Θα λέγαμε ότι είναι ένα tradition, να γίνει ένα School of Engineers. Εγώ μεταξύ μας λέω ότι είναι ένα mini MBA. Και αυτό γιατί, όπως σας ανέφερα, οι μηχανικοί μας εκπαιδεύονται σε τεχνικό επίπεδο. Βλέπουν το process, βλέπουν την καθημερινότητα, τις εγκαταστάσεις, τους ανθρώπους. Κάνουμε rotation, γυρίζουν τμήματα, αλλάζουν και business units. Αλλά επιπλέον αναπτύσσουν και, αν θέλετε, παραμέτρους των soft skills, που πλέον αναφέρονται ως human skills. Δηλαδή, αναπτύσσουν την επικοινωνία, την ηγεσία, τους κάνουμε mentoring, coaching. Εμπλέκονται οι άνθρωποι μας σε διοίκηση ανθρώπων, διοίκηση έργων, διοίκηση budget, έτσι ώστε παίρνουν, αν θέλετε, μια ολιστική αντιμετώπιση του τι αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του ο μηχανικός. Και θέλουμε, δεν θέλουμε πια, τα προσόντα σε ένα μεγάλο όμιλο, σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Μυτιληναίωση, δεν είναι μόνο οι τεχνικές προδιαγραφές, να ξέρουμε μια δουλειά, έτσι δεν είναι? Περνάνε αναγκαστικά πια τα νέα στελέχη και από αυτού του είδους την επιμόρφωση. Το πολύ σημαντικό για μας είναι ότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε περάσει στους μηχανικούς μας, έχουμε αναπτύξει και το δεξί ημισφαίριο. Εκτός από το αριστερό ημισφαίριο, δηλαδή της λογικής και των δικτών και των τεχνικών, αν θέλετε, αποτελεσμάτων, περνάμε λίγο και στο δεξί. Συναισθηματική νοημοσύνη. Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε τους μηχανικούς μας, έτσι ώστε να έχουν μια ολιστική προσωπικότητα. Ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι και στο εργοστάσιο στα άσπρα σπίτια, που είμαστε ένα βιομηχανικό χωριό, έτσι, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ζουν και πιο ποιοτικά. Φανταστείτε κάποιον να εργάζεται, 5 λεπτά να είναι το σπίτι του από την εργασία του και να γυρνάει μετά και να έχει διάφορες ενασχολήσεις, αν θέλετε, στην προσωπική του ζωή, από το να τρέξει, από το να κάνει αθλήματα, από το να πάει στον Παρνασσό, στο βουνό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα συνδυασμό της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Και μιλάμε και για μια ποιότητα ζωής, γιατί πια όλα αυτά είναι δυσέβρετα. Ο χρόνος, το να μην σπαταλάς χρόνο για να πας σε μια δουλειά, το να ζεις καλύτερα. Ακριβώς. Ειδικά κάποιοι που έχουμε ζήσει και έχουμε δουλέψει στην Αθήνα, πραγματικά μας φαίνεται ένας παράδεισος όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μηχανική στην πράξη ή σχολείο μηχανικών. Να δούμε πώς ήταν η εμπειρία δύο νέων μηχανικών από το πρόγραμμα εκπαίδευσης της εταιρείας Μυτιληναίος, της Κωνσταντίνας Στεριοπούλου και του Αλέξανδρου Βαβούρη. Σχολείο μηχανικών ή μηχανική στην πράξη. Πάμε να δούμε λίγο πιο πρακτικά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα για τους μηχανικούς, όπως ο Αλέξανδρος Βαβούρης. 27 χρονών, Αλέξανδρε, σωστά? Σωστά, ακριβώς, 27 χρονών. Αποφύτησα από το Εθνικό Μητσοβείο Πολυτεχνείων, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Έκανα μια πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Επέλεξα να επιστρέψω, να ολοκληρώσω τις στρατηγικές υποχρεώσεις και μπήκα στο πρόγραμμα Μηχανικής στην Πράξη. Για ποιο λόγο αποφάσισες να πάρεις μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, πώς το σκέφτηκες? Εντάξει, ουσιαστικά είναι μια πληθώρα παραγόντων, ας το πούμε, που έπαιξε ρόλο. Αρχικά σίγουρα η ίδια η εταιρεία, η Μυτιληναίος, και τα πολλαπλά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται. Θεωρώ πως είναι καθοριστικό για τον καθένα να γνωρίζει ότι μια πρακτική εμπειρία που θα αποκτήσει θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στο βιογραφικό, ενώ δίνει παράλληλα επαρκή χώρο επιλογών. Και αυτό το λέω γιατί, ξεκινώντας οι περισσότεροι, όπως και εγώ, στον επαγγελματικό τομέα, συνήθως έχουμε μια μικρή ιδέα για το τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Τι φανταζόσουν ότι περιέχει αυτό το πρόγραμμα? Ήταν μέσα σε αυτό που σκεφτόσουν? Πριν τοποθετηθώ σε ένα συγκεκριμένο business unit της εταιρείας και έχοντας background πολιτικού μηχανικού,
που όμως δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά το κομμάτι ενός κλασικού μηχανικού. Η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα να μην ασχοληθώ με κλασικές αποτυπώσεις σχεδίων, αναλύσεις εξοπλισμών, έργων κτλ. Ήθελα να ασχοληθώ πιο πολύ με το χώρο των επιχειρήσεων γενικά και την αγορά ενέργειας και να αποκτήσω κάποιες γνώσεις που θα μπορούσα να αξιοποιήσω σε μια μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων και όχι αποκλειστικά στο αντικείμενο των μηχανικών. Όπως και έγινε, νομίζω, τελικά. Ένα χρόνο περίπου μετά, βλέπω πραγματική αλλαγή στη διαμόρφωσή μου ως επαγγελματία. Εδώ όμως θέλω να δηλώσω ένα disclaimer που αφορά τόσο το πρόγραμμα των μηχανικών στην πράξη, όσο και κάθε άλλη αντίστοιχη εμπειρία. Και κατά τη γνώμη μου, είναι πως η εξέλιξη του κάθε συμμετέχοντα σε αυτά τα προγράμματα συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον και τον βαθμό στον οποίο επιλέγει και ο ίδιος να εμπλακεί στην όλη δραστηριότητα. Και το λέω αυτό γιατί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και στο Business Unit που είμαι, δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες και ελευθερίες συμμετοχής σε πράγματα που δεν ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένα με τους μηχανικούς στην πράξη. Mm-hmm. Παράλληλα, κατάφερα να αποκτήσω κάποια soft skills και να εξελίξω κάποιες δεξιότητες τύπου multitasking, ανάληψη ευθυνών, οργάνωση. Σε επίπεδο έβρεσης εργασίας, μετά από την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος, πόσο σημαντικό είναι να είναι στο βιογραφικό ενός πολιτικού μηχανικού και πόσο εσένα σε βοήθησε να βρεις δουλειά? Εγώ ουσιαστικά απορροφήθηκα από την ίδια την εταιρεία, οπότε το δεύτερο part της ερώτησης φαντάζομαι αυτοκαλύπτεται. Αλλά θεωρώ σημαντική την εμπειρία γιατί πολλά από τα πράγματα που κάναμε εντός του προγράμματος των μηχανικών στην πράξη είχαν αντίκτυπο και στην ίδια την εταιρεία. Δηλαδή, ασχολήθηκα με project τα οποία τελικά ολοκληρώθηκαν και δημιούργησαν υπηρεσίες για την εταιρεία προς την αγορά. Οπότε, είναι ένα αυταπόδεικτο αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής πρακτικής άσκησης. Αν μας ακούει κάποιος πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, τι θα του ελείς να ψάξει αυτά τα προγράμματα, να συμμετέχει είτε στη Μυτιλινέως, είτε αν βρει κάτι αντίστοιχο με την έννοια να καλύπτει τη θεωρητική παιδεία που θα έχει από το πτυχίο του με μια πρακτική εξάσκηση? Θα του έλεγα σίγουρα να το κάνει, θα τον συμβούλευα σίγουρα να το πραγματοποιήσει, γιατί και παράλληλα πέρα από το πρακτικό κομμάτι της άσκησης που λαμβάνει κανείς, είναι και πολύ καλά οργανωμένο και σε θεωρητικό υπόβαθρο για να αποκτήσει κανείς skills, soft και hard skills για τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Σε χτίζει επαγγελματικά ένα τέτοιο πρόγραμμα και συνήθως τέτοια σεμινάρια, αν τα πραγματοποιήσει κανείς μόνος του, είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η Κωνσταντίνα Στεργιοπούλου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό στα ΕΦΗ, δίκτυα ενέργειας. Αν το λέω καλά, Κωνσταντίνα, είναι κάτι καινούριο που το μαθαίνουμε όλοι τώρα. Ναι, πολύ καλά. ΕΦΗ, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Για την καινούργια μετάβαση που περνάνε τα δίκτυα από τη συμβατική εποχή στην εποχή του ίντερνετ. Είναι κάτι πολύ καινούριο, το οποίο τώρα μπαίνει στη ζωή μας με τους έξυπνους μετρητές, αν έχετε ακούσει, το ίντερνετ μέσα στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο πρόγραμμα Μηχανική στην Πράξη ή Σχολείο Μηχανικών, αυτό που παρακολούθησες, ναι, ποια ευκαιρία είδες σε αυτό το πρόγραμμα και σκέφτηκες ότι θα ήταν καλό να το παρακολουθήσεις? Όταν έμαθα για το πρόγραμμα, αποφάσισα να στείλω την αίτησή μου για να προσπαθήσω να λάβω μέρος. Γιατί το θεώρησα μοναδική ευκαιρία εξέλιξη στην εργασιακή μου πορεία. Η Μυτιλινέως είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα και δραστηριοποιείται σε πολύ σημαντικούς τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται παγκοσμίως και έτσι αποτελεί μία πρόκληση για ένα νέο μηχανικό. Οπότε θεώρησα πως αυτή η δυναμική πρακτική, γιατί ουσιαστικά εργαζόμαστε στην εταιρεία μέσω της πρακτικής, κάνουμε ένα project, θα ήταν ένα σωστό βήμα για μένα, καθώς μέσα από αυτή την εργασιακή εμπειρία και την τριβή, τις εκπαιδεύσεις που θα λάμβανα, τα σεμινάρια, θα διαμόρφωνα ένα πιο επαγγελματικό χαρακτήρα μέσα σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία. Οπότε θα έθετα τις βάσεις για το εργασιακό μου μέλλον και θα είχα στο βιογραφικό μου ένα αξιοσημείωτο βήμα. Και αποδείχτηκε έτσι στη συνέχεια ότι όντως πραγματικά αυτή η παρακολούθηση ήταν ένα συν στο βιογραφικό σου? Ναι, ναι, φυσικά και αποδείχθηκε, καθώς μετά την πρακτική άσκηση αυτή ουσιαστικά έμεινα στην εταιρεία. Σήμερα εργάζομαι στη Μυτιλινέως στην Πρωτέργεια, που είναι ο τομέας ενέργειας, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα.
Υπήρχε προφανώς μια πληθώρα αιτήσεων, να υποθέσω, μια και ήταν και αμοιβόμενη αυτή η πρακτική. Οπότε ήταν δύσκολη η διαδικασία να σε επιλέξουν, η αξιολόγησή σου όταν ξεκίνησες. Γενικά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στις 900 αιτήσεις, μπορεί και περισσότερες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολλά τα άτομα που θέλανε να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη πρακτική. Η διαδικασία αξιολόγησης, βλέποντάς την τώρα, θα τη χαρακτήριζα ότι είχε και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ήταν αρχικά πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη. Ήταν ουσιαστικά ένα στοίχημα, γιατί εγώ προσωπικά κλήθηκα να αντιμετωπίσω σε όλη αυτή τη διαδικασία τα τροτά μου σημεία, να μπορέσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να κερδίσω μια θέση στο πρόγραμμα. Την οποία και κέρδισες, όπως κέρδισες μετά και μια θέση επαγγελματική στην εταιρεία, όπως μου λες. Αυτές οι δεξιότητες και οι εμπειρίες από το πρόγραμμα μηχανική στην πράξη, θα έλεγες ότι πέρα από τις γνώσεις, τις τεχνικές, ας το πούμε έτσι, σε επίπεδο ψυχολογικής αυτοπεποίθησης βοηθάει? Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, μετά τη λήξη του προγράμματος, κατάλαβα ότι δεν ήταν μόνο οι τεχνικές οι γνώσεις που πήρα μέσα από το πρόγραμμα. Γιατί ουσιαστικά κάναμε πάρα πολλά σεμινάρια, είχαμε κάποιο μέντορα της εταιρείας με τον οποίο συζητούσαμε συνέχεια, μας βοήθησε πάρα πολύ και αυτό, γιατί βλέπαμε ότι τα δικά μας προβλήματα ή δικές μας σκέψεις πώς φαίνονται σε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία. Οπότε έτσι μπορείς και να αναπτύξεις μια κριτική σκέψη, έναν επαγγελματισμό. Όλο αυτό τονώνει την αυτοπεποίθησή σου, γιατί πολλά πράγματα και ως νέος εργαζόμενος μπορεί να τα βλέπεις τελείως διαφορετικά, αλλά όταν έχεις κάποια καθοδήγηση, έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις και να σου πει κάποια πράγματα ή και μέσω των σεμιναρίων, έτσι, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ τα σεμινάρια να εξελίξουμε τα soft skills που λέμε, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Πάρα πολλά σεμινάρια, δηλαδή και στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε διάφορες καταστάσεις κρίσεων, όπως και ζήσαμε, έτσι. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε μέσα στην πρωτόγνωρη κατάσταση του COVID, στην πανδημία. Παρ' όλα αυτά, όλα έγιναν όπως ήταν προγραμματισμένα. Πες μου πέντε λέξεις ή όσες λέξεις σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τη φράση «μηχανική στην πράξη», τον τίτλο του προγράμματος, για αν ήθελες να το συστήσεις, ας πούμε, σε ένα νέο μηχανικό που θα άκουγε για αυτή την εμπειρία, ποιες λέξεις θα σου ερχόταν στο νου? Πέντε λέξεις: ευκαιρία, προοπτική, γνώση, προσαρμοστικότητα και εξέλιξη. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ήταν το podcast Greek Deal της εταιρείας Μυτιλινέως. Παραγωγή παρουσίαση Γιούλα Ράπτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαβανός. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.